Η ολιστική αντιμετώπιση της οπαδικής βίας είναι ο στόχος της κυβέρνησης με τη δέσμη μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος απάντησε στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης για μέτρα που ήδη υπάρχουν και δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Λέω ότι τα μέτρα που πήραμε με αφορμή τη δολοφονία του Άλκη είχαν σαν αποτέλεσμα πρώτα απ' όλα να συλληφθούν οι ένοχοι να είναι στη φυλακή με βαριές ποινές. Δεύτερον, ψηφίσαμε έναν αθλητικό νόμο με αφορμή αυτό το γεγονός, ο οποίος αθλητικός νόμος μας δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόζουμε και να επιβάλλουμε αυστηρές ποινές όταν γίνονται επεισόδια μακριά από τα γήπεδα και μακριά από τις μέρες τέλεσης των αθλητικών γεγονότων. Δεν είχαμε τέτοια εργαλεία στα χέρια μας. Αν δεν είχαμε αυτό το νόμο, δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε φυλακή τους δολοφόνους του Άλκη. Είναι μέτρα τα οποία είχαν εξαγγελθεί το Φεβρουάριο του 2022 μετά την τραγική δολοφονία του Άλκη Καμπανού και ισχύουν με το νόμο 4908 από τον Μάρτιο του 2022. Είναι μέτρα τα οποία επικεντρώνονται εντός των γηπέδων, ενώ το τραγικό περιστατικό το οποίο συνέβη εκτός γηπέδου και την προηγούμενη ημέρα του αγώνα. Ομολογία ενοχής, υποκρισία και επικοινωνιακή φιέστα που διωγγώνει το αίσθημα ανασφάλειας της κοινωνίας βλέπουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πίσω από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για να μπει τέλος όπως δεσμεύτηκε στον χουλιγκανισμό μέσα στα ελληνικά γήπεδα. Κυρίαρχο είναι για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί κάθε, να εφαρμοστεί κάθε νόμος και να αντιμετωπιστεί ως το βαθμό που μπορεί η οπαδική βία, είναι να υπάρχει πολιτική βούληση, να υπάρξει πολιτική συνένεση και κοινωνική συνένεση. Η έκταση του φιάσκου είναι τέτοια που υπερβαίνει αποκλειστικά τη συζήτηση για την οπαδική βία. Εδώ δημιουργείται στους πολίτες, στην κοινωνία, μια αίσθηση ανοχήρωτης χώρας. Είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθησε να κάνει μια επικοινωνιακή διαχείριση και να καλύψει το απόλυτο φιάσκο της πολιτικής ηγεσίας και της ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας. Διότι ακούσαμε χθες τον κύριο Πρωθυπουργό, ακούω σήμερα και την κυρία Ευθυμίου και θα έλεγα ότι είναι εξωφρενικό να λέμε ότι υπάρχει θέμα πολιτικής και κοινωνικής συνένεσης. Στην απόφαση του Πρωθυπουργού να ελέγχουν αστυνομικοί την είσοδο των οργανωμένων οπαδών στις θύρες, αντιδρούν έντονα οι συνδικαλιστές της ελληνικής αστυνομίας. Η αστυνομία να φύγει από τα πάρεργα. Για μας αυτό να ελέγχει ο αστυνομικός ποιος θα μπει μέσα στο γήπεδο είναι πάρεργο. Ο αστυνομικός είναι για τον Έλληνα πολίτη συνολικά. Τα περισσότερα επεισόδια πλέον σημειώνονται έξω από τα γήπεδα. Ενστάσεις για εξαγγελίες μέτρων που δεν εφαρμόζονται στην πράξη εκφράζουν εκπρόσωποι του νομικού κόσμου και ειδικοί. Το ότι θα υπάρχει μόνο μία λέσχη σε κάθε ΠΑΕ και ότι η αστυνομία θα έχει το δικαίωμα όταν κρίνει να κάνει ελέγχους κατά την είσοδο στο γήπεδο, είναι δύο πράγματα τα οποία ήδη ισχύουν. Το πρόβλημα της βίας στα γήπεδα δεν πρόκειται να εξαλειφθεί εάν δεν εξαλειφθεί το θέμα της δημοκρατικής και νόμιμης οργάνωσης του αθλητισμού στο σύνολό του. Αυτοί οι οποίοι όφυλαν τόσο καιρό να είχαν εφαρμόσει ένα από τα μέτρα, πάλι εξαγγέλουν μέτρα. Όπως έχω ξαναπεί, δεν χρειάζονται όλοι νόμοι. Έχουν ψηφιστεί περίπου 10 νόμοι για την αθλητική βία. Ο ένας πιο αυστηρός από τον επόμενο. Ο Γιάννης Οικονόμου, πρόσωπο των ημερών μετά τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, του οποίου την παρέτηση ζητά 10 μέρες τώρα η αντιπολίτευση, δεν σκέφτηκε, όπως είπε, την παρέτηση μετά το επιχειρησιακό φιάσκο. Έστω και κάποια στιγμή σκεφτήκατε μετά από όλα αυτά ότι πρέπει να παραιτηθείτε. Όχι. 10 μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια, όπως την είπαμε και προηγουμένως, αλληλουχία επιχειρησιακών λαθών, επιχειρησιακών αστοχιών.